Πάμε παρακαλώ να πούμε σε λίγο τι ακριβώς έχει γίνει. Έχουμε νέα επίθεση στον Ότι Σφακιανάκη. Mm. Βγαίνει ο Κανάκης τώρα του Αντένα και κάνει επίθεση στον Ότι Σφακιανάκη. Εξωφρενών ο τραγουδιστής, λέει τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Υπάρχει πραγματικά στοχοποίηση του Ότι Σφακιανάκη από πολλά μέσα ενημέρωσης που το χτυπάνε κατά κόρον. Πάμε να δούμε τώρα τι είπε ακριβώς ο Αντώνης Κανάκης στην εκπομπή του κατά του Νότι Σφακιανάκη. Νέα επίθεση κατά του τραγουδιστή και εδώ καλά τα λέει ο Σφακιανάκης. Οργανωμένη η επίθεση δέχεται. Από παντού. Για να δούμε. Σας έχω πολύ ευχάριστα νέα. Βρέθηκε η θεραπεία για το ρατσισμό. Βρέθηκε. Και η θεραπεία για το ρατσισμό είναι τα φράγκα, κυρίες και κύριοι. Δεν ξέρω αν το μάθατε, αλλά ο Νότις Σφακιανάκης έκανε μία συναυλία στην Αλβανία. Yeah. Ναι, ο Νότις Σφακιανάκης έκανε συναυλία στην Αλβανία. Κυρίες και κύριοι, του είπα, ποια είναι αυτή η κοπέλα, δεν ξέρω, η Ξανθιά, του το είπε πάντως, του είπε ότι εδώ είναι Αλβανία, εδώ που φτύνεις, εδώ θα γλύψεις, γιατί όπως σας είπαμε, το μόνο αντίδοτο τελικά στο ρατσισμό είναι τα φράγκα και όταν το εισιτήριο είναι 150 ευρώ. Μια χαρά, έτσι λοιπόν την έκανε, όχι τη μία, τη δύο, τις τρεις, τις κολοτούμπες ο Νότης Σφακιανάκης, αλλά τους αγαπάει ξαφνικά τους Αλβανούς ο Νότης. Όταν είσαι στην Ελλάδα, οι Αλβανοί που μας παίρνουν τις δουλειές. Όταν είσαι στην Αλβανία, οι Έλληνες που δεν δουλεύουν. Αυτό. Δεν θέλουν. Μπράβο, ρε Νότη. Ωραίος. Ωραία τα γύρισε και βέβαια. Πήγε να τραγουδήσει για stand-up comedy. Έβγαλε Νότη. Ωραίο, μια χαρά. Πήρε τα φράγκα από την συναυλία, τα ξέχασε όλα και τα τραγούδια βέβαια ήταν και λίγο αλλαγμένα εκεί στην Αλβανία. Μετανιώνω που σε έβρισα πολύ. Μετανιώνω. Αχ, Αλβανάκι μου. Το φιλαράκι μου. Ο αετός αυτός της Αλβανίας. Σε βρίζαμε πριν χθες, περασμένα, ξεχασμένα. Να μην είμαι Αλβανός απ' το κόστροφο μέσα, γιατί να είμαι Γκρεκός, άρε τύχη μπαμπέσα. Άρε τύχη μπαμπέσα. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν είδε ο Νότης Σφακιανάκης εξοργισμένος. Ξέσπασε ο τραγουδιστής, ξέσπασε. Και δικαιολογημένα. Ναι. Και είναι και δικαιολογημένο το ξέσπασμά του. Να πούμε και μια αντίθετη άποψη, γιατί εγώ έχω μιλήσει με αρκετούς φαν του Νότη Σφακιανάκη. Με πόσους φαν έχεις μιλήσει? Αρκετούς. Γιατί λες πολλούς. Πόσοι είναι ο αριθμός να μου πεις? Γιατί εγώ θα πω κάτι. Είναι το δείγμα. Να πω κάτι. Εσύ ζηλεύεις ο Σφακιανάκη, η Καραλή. Α, εκτός από. Δεν το ζηλεύεις. Ζηλεύω για τους φαν. Γιατί? Έχω καλύτερες φαβορίτες. Λοιπόν, τέλος πάντων. Να μας τρελάνεις τώρα. Υπάρχουν και μια μερίδα φαν του Νότη Σφακιανάκη που τον ακολουθούν αρκετά χρόνια. Που είναι όντως και αυτοί δυσαρεστημένοι με αυτή την απόφαση του Νότη και με τα όσα είπε στη συναυλία. Υπάρχουν και φυσικά και άλλος κόσμος που συνεχίζει να υποστηρίζει τον καλλιτέχνη και να είναι στο πλευρό του. Διότι πάντοτε υπάρχουν δύο πλευρές, έτσι. Αλλά μόνο μια κίνηση νομίζω που δεν βοήθησε τον τραγουδιστή, τουλάχιστον στην Ελλάδα. Έτσι. Τώρα μα, τα πόσα χρήματα πήρε και αν πήρε. Καράλη, είσαι χυσμένος με το Σφακιανάκη εδώ και καιρό τώρα. Δεν θέλω να συνεχίσει να λες το θέμα. Κοίτα, θα σου πω πραγματικά, γιατί εσύ δεν το χωνεύει το Σφακιανάκη. Να λέμε αλήθειες τώρα. Αν εγώ δεν χωνεύω κάποιον και πω ένα ρεπορτάζ, δεν θα το πω αντικειμενικά. Όχι, δεν το λες αντικειμενικά. Το λες υποκειμενικά τώρα. Αυτό είναι γεγονός. Γιατί σου αρέσει ο Σφακιανάκης ή όχι? Σαν τι, σαν το γουστάρεις γενικό, το γουστάρεις Σφακιανάκη ή όχι? Όχι, υπάρχουν δύο πτυχές. Όχι, το γουστάρεις ή όχι, πες μου. Και σαν άνθρωπο. Ωραία, τώρα δεν κάνουμε κριτική. Σαν καλλιτέχνη θεωρώ ότι τα τραγούδια του, σαν λαϊκός τραγουδιστής, ότι είναι από τους καλύτερους. Από εκεί και πέρα. Άρα δεν σου αρέσει. Αυτά τα πράγματα που λέει και η κυρία. Αντικειμενικά το ρεπορτάζ σου, αυτό σου λέω.
Όχι, δεν είναι. Εγώ λέω την κοινωνικότητα κάθε ρεπορτάζ. Είναι γεγονό αυτό ότι κάποιοι φαν του. Πολύ καιρό. Και τον Ραδιοαρβίλα. Τον Ραδιοαρβίλα, με συγχωρείς. Εγώ νομίζω ότι έχει μπει στο στόχαστρο για τις πολιτικές του θέσεις. Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια και όλα τα συνάφη. Γνωρίζουμε πολύ καλά και τις θέσεις των Ραδιοαρβίλα. Πράγμα που σημαίνει ότι το πράγμα ήταν απλά η συνέχιση μιας γραμμής. Και θυμόμαστε λοιπόν το, και το πώς η Ραδιοαρβίλα είχαν κατηγορήσει και χτυπήσει τον Γιώργο Λιάγκα που είχε φιλοξενήσει και είχε κάνει συνέντευξη του Σφαγιανάκη. Και τον Αρναούτογλου παλαιότερα. Και τον Γρηγόριο Αρναούτογλου. Ενδεχομένως όμως, Φίλιππε, μήπως ήταν φάουλ αυτό που είπε για τους Έλληνες ότι δεν δουλεύουν οι Έλληνες και δεν δουλεύουν οι Αλβανοί. Ήταν φάουλ. Μήπως ήταν φάουλ αυτό. Μάλιστα. Μένουμε εδώ πέρα, πάμε γρήγορα τώρα. Δημοσίευση Καλαμπάκας.